Στον χώρο του μπάσκετ και της διαιτησίας με ταχύς ρυθμούς συνεχίζονται τα μαθήματα της σχολής διαιτητών, όπου 11 υποψήφοι, 9 από τη Λέσβο και 2 από τη Λίμνο, θα επανδρώσουν το σύνδεσμο με νέο αίμα τη νέα χρονιά. Οι υποψήφοι διαιτητές στο διάστημα αυτό εξασκούνται στο κομμάτι της πρακτικής και το φθινόπωρο θα είναι σε θέση να πιάσουν σφυρίχτρα διαιτητεύοντας επίσημα παιχνίδια. Μετά τα θεωρητικά μαθήματα στα οποία υποβλήθηκαν από τους καθηγητές διαιτησίας Τανατζή και Ντάβαρη, ήρθε η ώρα για την πρακτική τους εξάσκηση. Ο λόγος για τους 11 διαιτητές, 9 από τη Λέσβο και 2 από τη Λίμνο, οι οποίοι θα επανδρώσουν το σύνδεσμο στα παιχνίδια του τοπικού τη χρονιά αυτή. Τα νέα παιδιά έδειξαν από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρον να μάθουν τα βασικά θεωρητικά από τα καθήκοντά τους, τα οποία θα εξασκούν. Και τώρα κάνουν την πρακτική για να πιάσουν στα χέρια τους τη σφυρίχτρα. Η σχολή μάλιστα μεταφέρθηκε και στην Λίμνο, όπου έγιναν και εκεί τα πρακτικά μαθήματα για τους διαιτητές που θα επανδρώσουν τα τοπικά πρωταθλήματα. Σαν σύνδεσμος προσπαθούμε κάθε φορά να ανανεώνουμε το δυναμικό μας, να έχουμε καινούργια άτομα και μπορώ να πω ότι η φετινή σχολή αποτελείται από άτομα αρκετά νέα και όλα μπασκετικά. Στο σύνολο είναι 11, 9 από τη Λέσβο και 2 από τη Λίμνο. Έχουμε τελειώσει το θεωρητικό μας κομμάτι, όπου εκεί μας δίδαξαν ο κύριος Τανατζής και ο κύριος Ντάβαρης και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και είμαστε ήδη στο 4ο-5ο πρακτικό μας μάθημα, όσον αφορά τη Μυτιλήνη. Στη Λίμνο έχουμε ήδη κάνει τα πρακτικά μας μαθήματα για τους εκεί διαιτητές και συνεχίζουμε. Βλέπετε ότι ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι προσπαθούμε να ανανεώσουμε και να μπορέσουμε αυτή η σχολή να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματική και έτοιμη το Σεπτέμβριο να μπει κανονικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τα παιδιά είναι έτοιμα για να πιάσουν σφίχτα και να διεκτάσουν επίσημους αγώνες το φθινόπωρο? Έτοιμος δεν είναι σχεδόν κανένας διαιτητής. Πάντα προσπαθούμε και πάντα διαβάζουμε και κάνουμε την πρακτική μας. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Όμως χρειαζόμαστε πρακτική, πρακτική, πρακτική που αυτή ευτυχώς το καλοκαίρι μας τη δίνει αυτή τη δυνατότητα το καλοκαίρι και νομίζω ότι το Σεπτέμβρη θα είμαστε έτοιμοι. Στο πλαίσιο της πρακτικής αγώνας τεστ με μεικτή ομάδα διεξήχθη τη Δευτέρα στο κλειστό της Νεάπολης, όπου χρόνο να διαιτητεύσουν πήραν όλοι οι υποψήφοι διαιτητές.